Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έρευνα για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε το FBI μετά το περιστατικό στο γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν στη Φλόριντα όταν ένας 58χρονος άνδρας τον σημάδεψε με όπλο τύπου Καλάσνικοφ. Ο ύποπτος είναι στα χέρια των αρχών με τον ίδιο τον Τραμπ να δηλώνει ότι είναι ασφαλής και ότι δεν θα παραδοθεί ποτέ. Πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Αμερικανού Προέδρου δύο μήνες μετά τους πυροβολισμούς στην Πενσιλβάνια όταν τραυματίστηκε στο αυτί. Αυτός είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, ο ύποπτος για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε δύο μήνες. Ο υποψήφιος Αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο West Palm Beach της Φλόριντα την Κυριακή, όταν ο 58χρονος Ρουθ το σημάδεσε με το όπλο του. The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job. What they do is they have an agent that jumps one hole ahead of time to where the president was at. And he was able to spot this rifle barrel sticking out of the fence. And immediately engaged that individual, at which time the individual took off. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κινδύνευσε, κάτι που έσφασε το επιτελείο του να ξεκαθαρίσει από την αρχή. Ωστόσο, ο ένοπλος βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση. Probably between 300 and 500 yards, but with a rifle and a scope like that, that's not a long distance. In the bushes where this guy was, is an AK-47 style rifle with a scope, two backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in him, and a GoPro, which he was going to take pictures of. Παρά την αρχική του διαφυγή, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τους αυτόπτες μάρτυρες. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tag, which was great. We followed it for a bit. We were able to contain it. Using some of our bigger vehicles that we use for specialized stops, we got the vehicle stopped. Since then, the FBI and the Secret Service have responded to the scene. Ο ύποπτος βρίσκεται στα χέρια των αρχών και το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Προέδρου. Πριν οι φήμες ξεφύγουν από τον έλεγχο, θέλω να ακούσετε πρώτα αυτό. Είμαι σώος και αυλαβής. Τίποτα δεν θα με σταματήσει. Δεν θα παραδοθώ ποτέ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος και υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρις καταδίκασαν το περιστατικό. Είμαι ανακουφισμένος που ο πρώην πρόεδρος είναι σώος και αυλαβής. Όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία ή για οποιαδήποτε βία ποτέ στη χώρα μας. Πλέον οι αρχές αλλά και τα αμερικανικά μέσα σκαλίζουν το προφίλ του 58χρονου Ράιαν Γουέσλι Ρουθ. Πρόκειται για έναν οικοδόμο, ένθερμο υποστηρικτή της Ουκρανίας που ήθελε να πολεμήσει κατά της Ρωσίας. Την ίδια ώρα, σάλλο προκαλεί ένα tweet του Elon Musk, στο οποίο λέει ότι κανείς δεν μπορεί να δολοφονήσει τον Biden ή την Κάμελα, με τον ίδιο να το διαγράφει λίγη ώρα μετά, τονίζοντας ότι ήθελε να κάνει χιούμορ. Ανατριχιαστικό είναι πλέον και το εξώφυλλο του περιοδικού Time πριν από λίγες ημέρες, που έδειχνε τον Donald Trump σε αναξίδιο γκολφ, γράφοντας ότι βρίσκεται σε κίνδυνο. Μήνυμα για τη θωράκιση των συνόρων έστειλε από τον Εύρο όπου βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τον μπλόκο της Γερμανίας στους μετανάστες που τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Όπως ανέφερε, συνεχίζεται η επέκταση του φράχτη, ενώ προσλαμβάνονται και νέοι συνοριοφύλακες για τον έλεγχο της δεύτερης γραμμής των μεταναστευτικών ροών σε Ροδόπη και Καβάλα. Ισχυρό μήνυμα αποτροπής και θωράκισης του Εύρου στέλνει από το φυλάκιο ένας στις Καστανιές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είμαστε όλοι εδώ και προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας και την ασφάλεια της Ελλάδας. Ελληνική αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος. Το εννοώ, το εννοούμε και το υπηρετούμε. Λίγες ώρες μετά τον μπλόκο της Γερμανίας στους μετανάστες που τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ο κ. Χρυσοχοΐδης βρίσκεται στον Εύρο και τονίζει πως σφραγίστηκε τόσο με το φράχτη, η επέκταση του οποίου συνεχίζεται και τα τεχνικά μέσα με τα οποία επιτηρούνται τα χερσαία σύνορά μας, όσο και με την ενίσχυση του προσωπικού. Ο φράχτης συνεχίζει να κατασκευάζεται. Συνοριοφύλακες προσλαμβάνουμε νέους, άλλους 150 στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στην Ροδόπη και στην Καβάλα, για να ελέγχονται. Οποιασδήποτε ροές εξακολουθούν να υπάρχουν, έστω και λίγες. Οι ροές είναι ελάχιστες. Μήνυμα στη Γερμανία έστειλε μέσα από την πρωινή εκπομπή του Open η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη. Τους λέμε λοιπόν ότι ο βασικός πόλος έλξης είστε εσείς με τα τεράστια επιδόματα, δίνουν ηθαγένειες. Αυτοί όλοι οι οποίοι έχουν κάνει τα φωνικά στη Γερμανία είναι ριζοσπαστικοποιημένοι νέοι που ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσα στη Γερμανία. Οι περιπολίες είναι διαρκής νύχτα και μέρα.
Καθημερινά ελληνική αστυνομία και στρατός περιπολούν τα χερσαία σύνορα εδώ στις Καστανές του Εύρου για την αποτροπή των μεταναστών. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί συνοριοφύλακες είναι μια αποστολή η οποία εγγυάται ότι η Ελλάδα προστατεύει τα δικά της αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Υπηρετούμε όλες τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τη συνθήκη Σέγκεν, την πρόσφατη συμφωνία, το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο. Και με το βλέμμα στραμμένο στον Εύρο, συνοριοφύλακες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο έξαρσης των μεταναστευτικών ροών. Η Γερμανία λοιπόν το έκανε πράξη παρά τις αντιδράσεις και από τη χώρα μας και από σήμερα είναι σε ισχύ αυστηρή έλεγχη σε όλα τα χερσαία σύνορα για τους παράτυπους μετανάστες. Ο Παντελής Βαλασόπουλος μαζί μας και θα μας περιγράψει πώς έχουν τα πράγματα. Η Μίνα Καραμίτρου επίσης και ο Τάσος Παλαιστίδης. Αλλά Παντελή, είναι δειγματοληπτική η έλεγχη για αυτό το εξάμηνο. Ναι. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι από τα μεσάνυχτα ώρα κεντρικής Ευρώπης έχουν ξεκινήσει τα νέα αυστηρότερα μέτρα στα εξωτερικά σύνορα της Γερμανίας, όμως ουσιαστικά αφορούν μερικά σύνορα, δηλαδή τα σύνορα με τη Δανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Γαλλία, καθώς τα σύνορα με την Πολωνία, την Τσεχία, την Αυστρία και την Ελβετία, οι έλεγχοι αυτοί υπάρχουν εδώ και ένα χρόνο. Η έλεγχη αυτή είναι, όπως λέει ο Υπουργός, έξυπνη και δειγματοληπτική. Δεν θα ελέγχονται οι πάντες. Υπάρχουν κινητά συνεργεία, από ό,τι βλέπουμε στα πρώτα πλάνα, στα σύνορα, περιπολικά της αστυνομίας και αστυνομικές δυνάμεις, που σταματούν φορτηγά, αυτοκίνητα και ανθρώπους που θεωρούν ύποπτους. Έλεγχοι γίνονται στους αυτοκινητόδρομους που οδηγούν στα σύνορα, που μπαίνουν στη Γερμανία, αλλά και στα τρένα και στους παραμεθόριους σιδηροδρομικούς σταθμούς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ή δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ότι έχει αλλάξει στους ελέγχους στα αεροδρόμια. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να γίνονται σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως έχει δικαίωμα η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, και σε βάθος μέχρι και 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Τώρα, αυτό που αλλάζει είναι κάτι άλλο. Εάν κάποιος είναι παράνομος ή ακόμα έρχεται και από χώρα πρώτης υποδοχής, όπως οι χώρες του Νότου, θα τον σταματούν στα σύνορα, δεν θα έχει δικαίωμα να προχωρήσει στο εσωτερικό της Γερμανίας και θα κρατείται εκεί σε κέντρα υποδοχής που θα είναι κοντά στα σύνορα. Σύμφωνα όμως με το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών, δεν επαρκούν οι θέσεις αυτές. Υπάρχουν, λέει, μόνο 800 θέσεις στα κέντρα αυτά υποδοχής. Και άρα τι θα γίνεται αν υπάρχουν περισσότεροι παράτυποι μετανάστες που πιάνονται στα σύνορα? Δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι οι θέσεις είναι αρκετές. Να πούμε επίσης ότι ο Υπουργός Εσωτερικών υποστηρίζει ότι θέλουν να σταματήσουν τους διακινητές, την παράνομη μετανάστευση, τους εγκληματίες και τους ισλαμιστές τρομοκράτες. Να σου πω ότι η αντιπολίτευση, όπως είναι φυσικό, ζητάει αυστηρότερα μέτρα. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα λέει ότι πρέπει να κλείσουν απόλυτα τα σύνορα και να μην αφήνεται κανείς να εισέρχεται στη Γερμανία και όσοι είναι παράνομοι να απελάβνονται στα σύνορα, κάτι βέβαια που προκαλεί αντιδράσεις εάν αυτό γίνονταν και στις γειτονικές χώρες. Να πω επίσης ότι όσοι έρχονται από δευτερογενή μετανάστευση στην Γερμανία και τους σταματούν, για να επιστρέψουν για παράδειγμα στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει και η συμφωνία της Ελλάδος ή των άλλων χωρών. Πρέπει και εμείς να συνενούμε σε κάτι τέτοιο. Τέλος να πω ότι από σήμερα θα είναι στο Βερολίνο ο Υπουργός Μετανάστευσης ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, που αύριο θα πάρει μέρος σε ένα συνέδριο που θα γίνει εδώ στην Γερμανία με τα Δυτικά Βαλκάνια, τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα τη μετανάστευση. Ναι, και θα μεταφέρει τις θέσεις βεβαίως της ελληνικής πλευράς. Θα μας τα πει στη συνέχεια η Μίνα Καραμίτρου. Εμείς πάμε στον Εύρο, κυρίες και κύριοι. Ο Τάσος Παλαιστίδης μας περιμένει εκεί. Ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη νωρίτερα. Η Ελλάδα βεβαίως, Τάσος, συνεχίζει τη θωράκιση του Εύρου, γιατί έχει παρατηρηθεί αύξηση των μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ημέρες. Να δούμε όσα επεσήμανε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης.
Ο κύριος Χρυσοκοίδης λοιπόν, καλό μεσημέρι από τον Εύρο. Ο κύριος Χρυσοκοίδης από νωρίς το πρωί βρέθηκε στις Καστανές, στο φυλάκιο 1, όπου πραγματοποίησε μια ευρεία σύσκεψη, παρουσία του υπαρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, του κυρίου Συριτούδη, αλλά των στρατηγών και των ταξιάρχων των στρατιωτικών μονάδων των σχηματισμών του Εύρου, όπου εκεί συζητήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα? Ότι μετά τα επεισόδια του 2020 έχει ανασκευαστεί ο φράχτης των 12 χιλιόμετρων στις Καστανές. Ωστόσο, βλέπουμε την κατασκευή της επέκτασης των 35 χιλιόμετρων του φράχτη. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία γιατί υπάρχουν κενά σημεία, τα τυφλά σημεία τα οποία δεν έχει κατασκευαστεί φράχτης, και βλέποντας οι διακινητές και ακούγοντας τη στάση της Γερμανίας, έχουν αρχίσει και οι πληροφορίες λένε ότι έχουν αρχίσει οι διακινητές από την Τουρκία να σπρώχνουν τους μετανάστες προς τα σύνορα του Εύρου, προκειμένου από κάθε σημείο, από τα τυφλά σημεία, να τους περνούν επί ελληνικού εδάφους. Τώρα, οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι των περιοχών τονίζουν ότι βλέπουν καθημερινά μετανάστες. Βλέπουν μετανάστες τόσο με να κυκλοφορούν με δίκυκλα, οι διακινητές να τους κουβαλούν με μηχανές μεγάλου κυβισμού, και από άλλα σημεία τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε δει μετανάστες. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα στον Εύρο από την ελληνική αστυνομία και τον στρατό. Γι' αυτό και βλέπουμε πλέον μεικτά περίπολα και του στρατού και της αστυνομίας κατά μήκους του ποταμού Εύρου, όπως επίσης και σε αρκετά χωριά όπου είναι επικίνδυνα. Και ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, στα Μαράσια και στο Δήλοφο είναι σημεία εισόδου μεταναστών. Εκεί λοιπόν ενισχύονται οι δυνάμεις, γιατί υπάρχει ο φόβος ότι το επόμενο διάστημα τα κυκλώματα των διακινητών θα προσπαθούν να περνούν τους μετανάστες στον Εύρο, γιατί πιέζεται το όλο σύστημα στην Τουρκία. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες εξελίξεις στο θέμα των μεταναστών στον Εύρο. Και αυτό που μου έλεγαν κάτοικοι, ότι και να σφραγίσει ο Εύρος, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί στην Ελλάδα ότι οι μετανάστες και οι διακινητές δεν θα περνούν τους παράτυπους αυτούς τους μετανάστες από την Βουλγαρία, δηλαδή από τα χερσαία μας σύνορα, που είναι στον Εύρο, στη Ροδόπη, στην Ξάνθη και στη Δράμαλινα. Λοιπόν, πάμε και στην Μίνα Καραμίτρου. Έχουμε λοιπόν δύο ζητήματα, Μίνα, για την ελληνική κυβέρνηση. Το πρώτο, βεβαίως, να κόψει την είσοδο από την Τουρκία των παράτυπων μεταναστών. Ακούσαμε τα όσα είπε ο κ. Χρυσοχοίδης. Είπε ότι πέρα από το φράχτη θα γίνουν και προσλήψεις παραπάνω συνοριοφυλάκων. Έχουμε και το θέμα με τη Γερμανία, βεβαίως. Με τη χώρα μας να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί επιστροφές από τη χώρα αυτή. Δύο πράγματα τα οποία επισημαίνει. Υπάρχει συνθήκη Σέγγεν και πρέπει να τηρηθεί, και ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία να αναθερμάνουν την πολιτική τους στον τομέα αυτό. Και ένα ακόμα, Λίνα, ότι καλό είναι η συνεργασία, καλή είναι η συνεργασία που υπάρχει στο να χτυπήσουμε τα κυκλώματα των λάθρο διακινητών, όμως θα πρέπει να ξεκινήσει μια συνεργασία με πολύ γερά θεμέλια στο θέμα των επιστροφών. Δηλαδή, να υπάρξει μια κοινή πολιτική στην Ευρώπη για το πώς θα πρέπει να γίνονται οι επαναπροωθήσεις, οι επιστροφές των παράτυπων μεταναστών. Ενδεχομένως με νέες συμφωνίες, ενδεχομένως με τη βοήθεια κάποιου άλλου κράτους. Υπάρχει σκέψη δηλαδή για την Τουρκία. Πάντως, αυτό το οποίο λένε ότι θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση, πώς τα κράτη θα συνεννοηθούν πια για το πώς θα γίνονται οι επαναπροωθήσεις σε τρίτες χώρες. Να σας πω επίσης ότι η Ελλάδα θα θέσει για μία ακόμα φορά ότι υπάρχει μία συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, η οποία είχε υπογραφεί, η οποία εφαρμόστηκε για πολύ λίγο, και ότι από το 2020 με ευθύνη της Τουρκίας σταμάτησε να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Και ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην Ευρώπη, θα πρέπει η συμφωνία αυτή να ξεκινήσει να εφαρμόζεται και πάλι. Και αυτή τη συζήτηση μπορούν να την ανοίξουν μόνο οι Βρυξέλλες, λέει η Ελλάδα. Τέλος, να σας πω ότι η Ελλάδα θα βάλει στο τραπέζι της συζήτησης και το θέμα ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο αυστηρές οι διατάξεις που θα αφορούν πια σε παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι είναι επίσης και παράνομοι σε σχέση με νόμους και με παρανομίες που έχουν κάνει στα κράτη στα οποία παραμένουν. Άρα, λένε, είναι δύο πολύ σημαντικά θέματα, επιστροφές, και να γίνουν πιο σκληροί νόμοι για τους παράνομους πια μετανάστες, που θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι και να ληφθούν αποφάσεις. Φαίνεται ότι έχει αλλάξει το σκηνικό και οι χώρες παίρνουν πρωτοβουλίες για να αποφευθούν τα χειρότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίνα Καραμίτρου. Συναγερμό στο Μαρόκο, κυρίες και κύριοι, που απέτρεψε μαζική απόπειρα μετανάστευσης, όπως θα μας πει ο Κωνσταντίνος Μακρής.
Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είχαμε επεισόδια κιόλας στην κοινότητα Φουνάινταξ στο Μαρόκο. Είναι η περιοχή η οποία συνορεύει με την Ισπανική Θέουτα, εκεί όπου είναι το συνοριακό πέρασμα ουσιαστικά από το Μαρόκο προς την Ισπανία. Όπως λέμε και στις εικόνες αυτή τη στιγμή, υπήρξε κυνηγητό και πετροπόλεμος μεταξύ των μεταναστών και των αστυνομικών αρχών του Μαρόκου. Οι Μαροκινές Δυνάμεις Ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι απόθησαν μάλλον εκατοντάδες μετανάστες μαροκινής καταγωγής και από άλλες χώρες. Σε κάποιες χώρες της υποσαχάρης Αφρικής μάλιστα, να περάσουν μέσα στην Ισπανία. Όλα αυτά έγιναν χθες την Κυριακή. Έχουν προσαχθεί και πάρα πολύ ανήλικοι μάλιστα και τις προηγούμενες μέρες. Το σημείο είναι αρκετά καυτό εκεί με τους μετανάστες. Και να σου πω επίσης πως σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Ιστορικών του Μαρόκου, η ροή των μεταναστών έχει ενταθεί προς τη Θέωτα τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι αρχές έχουν ανακοινώσει ότι έχουν αποτρέψει πάνω από 11.300 προσπάθειες παράνομης εισόδου προς την Ισπανία, Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Επιστροφή στα δικά μας. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζεται η κόντρα για το ποιος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του κόμματος, με τον Στέφανο Κασελάκη να επιμένει ότι παραμένει πρόεδρος. Απέστειλε μάλιστα έγγραφο στον Γενικό Διευθυντή, με τον οποίο ανακάλεσε το πληρεξούσιο που αφορούσε τη διαχείριση ορισμένων οικονομικών ζητημάτων. Ο Νίκος Παπάς από τη ΔΕΘ έσπευσε να κλείσει το θέμα ενδεχόμενης διαγραφής του, ενώ η Κατερίνα Νοτοπούλου ζητά να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο Στέφανος Κασελάκης, λέγοντας ότι της έχει ασκήσει μπούλινγκ. Στα άκρα μένεται η σύγκρουση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στέφανο Κασελάκη να επιμένει ότι παραμένει πρόεδρος και να παρεμβαίνει νομικά, αμφισβητώντας τις αποφάσεις των κομματικών οργάνων και τους 87 να παίρνουν θέσεις μάχης, με την Κατερίνα Νοτοπούλου να καταγγέλει ότι έχει δεχθεί μπούλινγκ από τον Στέφανο Κασελάκη και να επιμένει ότι πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για τη διαγραφή του. Έχω στοχοποιηθεί, έχουμε δεχθεί μπούλινγκ. Έχουμε δεχθεί απειλές και εγώ προσωπικά. Και όλα αυτά τα αφήσαμε στην άκρη και εγώ προσωπικά προσπαθώντας να επιτελέσω το ρόλο μου. Η κυρία Νοτοπούλου έκανε μια δήλωση, λέει την άποψή της ευθέως. Από εκεί και πέρα, αν μια τέτοια διαδικασία θα ανοίξει μέσα σε μια στιγμή η οποία είναι προεκλογική για τα εσωτερικά του κόμματος, επιτρέψτε μου να πάρω το συμπέρασμα ότι δεν είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή. Την ίδια ώρα κορυφώνεται η κόντρα για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του κόμματος. Με δεδομένο ότι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης δεν έχει πλέον πληροφόρηση από τα όργανα του κόμματος για ενέργειες και αποφάσεις που αφορούν τα οικονομικά και διαχειριστικά θέματα του κόμματος, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να έχει πλέον και την οποιαδήποτε ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις. Ως εκ τούτου, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης ανακάλεσε από την Παρασκευή 13/9/2024 το πληρεξούσιο προς τον κύριο Χρήστο Μαυροκεφαλίδη. Απαντώντας, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του κόμματος Θήμιος Γεωργόπουλος, ο οποίος είχε απολυθεί πριν από λίγους μήνες από τον Στέφανο Κασελάκη, με ανάρτησή του τον κατηγόρησε ότι δημιουργεί πολύ θόρυβο για το τίποτα. Αν δεν έχεις τα κλειδιά της πόρτας, μπουκάρεις από το φωταγωγό. Παλιά αμερικανική παροιμία. Στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας την 12/9/2024, με την οποία επαναβεβαιώθηκε η καθαίρεση Κασελάκη με ευρεία πλειοψηφία 17-1, επιβεβαιώθηκε από το ανώτερο όργανο ότι την ευθύνη της διαχειρήσεως και των διοικητικών θεμάτων του κόμματος συνεχίζει να έχει ο Χρήστος Μαυροκεφαλίδης. Αλλά ωστόσο, ο Κασελάκης ακάθεκτος την επόμενη αφαίρεσε τις αρμοδιότητες του διευθυντή. Τραγωδία. Μέχρι στιγμής υποψήφοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δηλώσει ο Παύλος Πολάκης και ο Απόστολος Γλέτσος. Πάμε ξανά! Χρειαζόμαστε ένα ΣΥΡΙΖΑ με πρόγραμμα λαϊκά κατανοητό και κοινωνικά αναγκαίο. Στην πρώτη γραμμή τα εργατικά δικαιώματα και οι λαϊκές ανάγκες, της μισθωτής πλειοψηφίας και των μικρομεσαίων στρωμάτων, όχι ο δικαιωματισμός. Άλλο θα είναι ο Πολάκης που ανακαλύπτει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και σκάει γιατί πρέπει να μιλήσει και δεν ακούγεται και τον φημώνουν ενδεχομένως κάποιες φορές ή τον ενευριάζουν. Και άλλο ο Πολάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν είναι ο κύριος Κασελάκης, θα πάω σπίτι μου και δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική. Γιατί? Με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα... Μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθελα να ενεργοποιείται από τους 87 ως υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο οποίος είχε παραιτηθεί πριν από μερικούς μήνες από τα κομματικά όργανα, διέψευσε κάθε τέτοιο σενάριο. Δεν θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως δεν υπήρξα ποτέ υποψήφιος βουλευτής, δήμαρχος, ευρωβουλευτής, περιφερειάρχης κτλ. Στη δική μας αριστερά, ο αγώνας για ιδέες και αξίες δεν πάει πακέτο με θέσεις και αξιώματα. Εν αναμονή των ανακοινώσεων του Στέφανου Κασελάκη για τις επόμενες κινήσεις του, τα στελέχη που τον στηρίζουν λένε ότι δεν τον θεωρούν έκπτωτο, όπως η Έλενα Ακρίτα, η οποία ωστόσο ξεκαθάρισε ότι εάν ο Στέφανος Κασελάκης αποφασίσει να κάνει άλλο κόμμα, εκείνη δεν θα τον ακολουθήσει. Και δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν μπορώ να έχω έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και να πάω σε άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα οι 6 υποψήφοι για την Προεδρία άνοιξαν τα χαρτιά τους στη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής χθες και σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκαν για το μέλλον του κόμματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσκαλεί τους συνυποψήφιους του να αποδεχτούν ένα ανοιχτό debate, κάνοντας ερωτήσεις ο ένας τον άλλον. Με κοινή συνισταμένη την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική τροχιά, οι 6 υποψήφοι άνοιξαν τα χαρτιά τους ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής, στέλνοντας μηνύματα αλλά και κατέρωθαν βολές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που διεκδικεί εκ νέου την ηγεσία, δεσμεύτηκε πως θα είναι ο εγγυητής της ενότητας και της πολιτικής αυτονομίας του κόμματος. Μιλώντας στον Real FM, κατέθεσε την πρόταση για ένα ανοιχτό debate μεταξύ των μνηστήρων, μακριά από τα μοντέλα τηλεμαχιών των παράλληλων μονολόγων. Με μένα δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία. Δεύτερον. Με μένα δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκόλυσης κομμάτων. Νομίζω ότι όποιοι τα απεργάζονται αυτά θα κάνουν μεγάλο δώρο στη Νέα Δημοκρατία. Και προτείνω το debate που έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε τις επόμενες μέρες να είναι για πρώτη φορά ένα ανοιχτό debate και όχι ένα προκάτ debate όπως όλα αυτά που έχουμε συνηθίσει. Την απόφαση της να θέσει ζήτημα εκλογής αρχηγού από το ίδιο βράδυ των ευρωεκλογών υπεραμείνεται η Νάντια Γιαννακοπούλου, που χαρακτηρίζει τις εσωκομματικές κάλπες αναγκαία πολιτική κίνηση. Να μιλήσουμε ως κόμμα και ως παράταξη με καθαρές κουβέντες. Όχι παίρνοντας ένα υποδεκάμετρο και μετρώντας τόσο από αριστερά, τόσο από δεξιά και να βγαίνουμε με έναν μέσο όρο. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ να βγει με τον καθαρό του λόγο να εκφράσει ξανά τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Το σχέδιό του για την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Παύλος Γερουλάνος και έστρεψε τα βέλη του σε Νίκο Ανδρουλάκη, Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα. Δεν έχω κομματική παρέα. Δεν έχω τους δικούς μου. Δεν χρειάζομαι τη δική μου ομάδα για να προεδρεύσω. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση δια αντιπροσώπου. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι βουλευτής. Το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει η εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση της χώρας έστειλε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής η Άννα Διαμαντοπούλου. Θέλουμε λοιπόν ένα Big Bang. Αυτό σημαίνει προγραμματική κατεύθυνση, να μπορούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα που συνθέτει. Χρειάζεται ένα ανοιχτό κόμμα με πολιτική και στρατηγική αυτονομία. Χρειάζεται ηγεσία. Στο όραμά του για ένα συμμετοχικό ΠΑΣΟΚ που θα αποτελέσει την αφετηρία μιας νέας αλλαγής, αναφέρθηκε ο Χάρης Δούκας. Με ξεκάθαρη προοδευτική ταυτότητα και πολιτική αυτονομία. Με πολιτική αυτονομία καθαρά και μπροστά. Με συγκρούσεις όμως, με ρήξεις, με τομές, με γωνίες, χωρίς συμβιβασμούς και στρογγυλέματα. Γιατί ο στόχος αυτός είναι. Να νικήσουμε όπως το κάναμε στην Αθήνα και πάλι το σύστημα, αυτή τη φορά για τη χώρα. Όποιος έχει άλλη άποψη να το πει. Υπέρ της δημιουργίας της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης στάσεται ο Μιχάλης Κατρίνης. Δεν συμβιβάζομαι και προφανώς δεν πανηγυρίζω με ποσοστά 13-15% που το ΠΑΣΟΚ παλεύει για τη δεύτερη-τρίτη θέση. Mm-hmm. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ δεν προσφέρεται ως κυβερνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία με τη δυνατή εντολή των πολιτών στις 6-14 Οκτωβρίου. Να κάνει μια μεγάλη και πλατιά παράταξη που θα καλέσει τον κόσμο πίσω, μια παράταξη η οποία θα είναι κόμμα εξουσίας. Το απόγευμα συνεδριάζει η ΕΔΚΑΠ με αντικείμενο τη διεξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων. Στα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη της αυτοδιοίκησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Σε απευθεία σύνδεση, η Αδαμαντία Λιόλιου με το ρεπορτάζ. Και μόλις ολοκληρώθηκε, Ελίνα, η σύσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ. Ο πρόεδρος είναι εδώ, ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, όπως και τα υπόλοιπα 10 μέλη, δήμαρχοι όπως και δημοτικοί σύμβουλοι διαφορετικών πολιτικών χρωμάτων όπως και περιοχών της χώρας μας. Στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζήτησαν για περισσότερη από μια μισή ώρα με τον Πρωθυπουργό, συμμετοχή βέβαια και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι κυρίως έμφαση δόθηκε στην οικονομική ενίσχυση των Δήμων. Μάλιστα και για κάποια επιδόματα έχουν πληροφορηθεί, μένει να το διευκρινίσουμε. Και επίσης το μείζον θέμα που συζητήθηκε ήταν και τα ενεργειακά, καθώς αρκετοί Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ενεργειακές κοινότητες, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω βήματα και κυρίως σύνδεση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Δήμος του Αγρινίου.
Βέβαια, να πούμε ότι ήδη ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση έδωσε το στίγμα της σημερινής σύσκεψης. Αναφέρθηκε ότι στο γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα για την θεσμική θωράκιση των Δήμων και άλλα τέτοιου είδους θέματα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν προσπάθειες να δρομολογηθούν για να κλείσουν. Ενώ και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε ότι θα πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα σημαντικά βήματα, ναι, έτσι ώστε να μιλάμε για την τοπική, για την σύγκληση με την ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση. Και κλείνοντας μόνο, Λίνα, να σου πω, καθώς το πρωί είχαμε μία διαμαρτυρία των ενστόλων, ότι είναι προγραμματισμένη, σύμφωνα με τη δέσμευση από το Μέγαρο Μαξίμου, συνάντηση και των σωμάτων ασφαλείας, όπως και των ενόπλων δυνάμεων, την Πέμπτη, έτσι ώστε να συζητηθεί, γιατί όπως είδαμε, ο Πρωθυπουργός έδωσε έτσι ένα μικρό επίδομα στους ίδιους, οι οποίοι και διαμαρτύρονται μετά από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Σε ευχαριστώ πολύ και να δούμε την αναφορά του Πρωθυπουργού για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ να σας καλωσορίσω, κύριε Πρόεδρε, εσάς και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων που έχουμε με την ηγεσία της αυτοδιοίκησης. Έκρινα σκόπο να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των ανοιχτών ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας, παρουσία όχι μόνο του αρμόδιου υπουργού, αλλά και πολλών συναρμοδίων υπουργών. Νομίζω θα αναγνωρίσετε και εσείς ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα από πλευράς κυβέρνησης ως προς την οικονομική και θεσμική στήριξη της αυτοδιοίκησης. Προφανώς έχουμε ακόμα αρκετά ανοιχτά ζητήματα μπροστά μας, τα οποία αφορούν και την καλύτερη θεσμική θωράκιση της αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του φιλόδοξης ιδέας μιας πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Στην οικονομική επικαιρότητα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν, κυρίες και κύριοι, αρμόδιοι υπουργοί για την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ για τη στήριξη των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στον τουρισμό. Να δούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Θέλουμε να έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα ανταγωνιστικό. Θέλουμε να έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα με ανταγωνισμό στα πλαίσια της λειτουργίας του, αλλά και ένα τραπεζικό σύστημα πρωτίστως υγιές. Τα κόκκινα δάνεια των ελληνικών τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών, θα κατέβουν στο επίπεδο, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρικός στόχος της κυβέρνησής μας για τα επόμενα χρόνια είναι η σύγκληση των εισοδημάτων και του επίπεδου ζωής των Ελλήνων πολιτών με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της πατρίδας μας. Άμεση λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, προανήγγειλε, κυρίες και κύριοι, μέσω του Open ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Ανάμεσα σε αυτά, η σύσταση Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, που θα προχωράει σε καθαρισμούς της βλάστησης κοντά στις γραμμές των τρένων. Αυτοί είναι οι κορμοί λεμιτόμοι που κρέμονται πάνω από το σιδηροδρομικό δίκτυο και που ανά πάσα στιγμή μπορούν να πέσουν στις γραμμές του τρένου. Όπως κατέγραψε και η αυτοψία του Open, κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου κρύβονται πολλές παγίδες, σαν και αυτές που προκάλεσαν το ατύχημα στη Μαλακάσα με τον πεσμένο κορμό που με τα κλαδιά του τρύπησε τον παρμπρίζ του μηχανοδηγού. Από την καταστροφική πυρκαγιά του 2021 και μετά, συνεχίζουν να υπάρχουν αμέτρητα καμένα δέντρα κατά μήκος των γραμμών, όπως το δέντρο αυτό πίσω μου, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε πυλώνα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Μιλώντας στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, ο πρόεδρος του ΟΣΕ έκανε λόγο για έναν γραφειοκρατικό λαβύρινθο. Αυτές οι απίστευτες συναρμοδιότητες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο ελληνικό δημόσιο και οι διαδικασίες πρέπει κάποτε να απλοποιηθούν. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με απόφασή μας χθες, εκείνο το οποίο κάναμε είναι ότι ανακοινώσαμε τη σύσταση μιας διεύθυνσης, η οποία θα είναι διεύθυνση πρασίνου και περιβάλλοντος, με δύο υπηρεσίες. Μία υπηρεσία πρασίνου και μία περιβάλλοντος με περιβαλλοντολόγο και γεωπόνο αντίστοιχα. Τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν. Το περιστατικό της Μαλακάσας δεν είναι το μοναδικό. Αλλά 4 ατυχήματα πανελλαδικά έχουν καταγραφεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο φέτος. Μάλιστα, 2 από αυτά σημειώθηκαν στον Άγιο Στέφανο τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο με καμένους κορμούς δέντρων που έπεσαν στις γραμμές. Θα προτείνουμε να δοθεί στον ΟΣΕ σε σχέση με το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις παράπλευρες. Τους παράπλευρους απαλωτριωμένους σιδηροδρομικούς διαδρόμους που είναι η ιδιοκτησία μας. Το ανεξάρτητο και αυτόνομο δικαίωμα να προχωρούμε στην κοπή δέντρων
αλλά και τον καθαρισμό της βλάστησης, χωρίς να θέλουμε να πάρουμε άδεια από τον οποιονδήποτε. Την ίδια ώρα, Λαλούμ επικρατεί σχετικά με τις ευθύνες για το ποιος τελικά έπρεπε να είχε κόψει τα καμένα δέντρα που βρίσκονται δίπλα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Εγώ δεν έχω τέτοιο αίτημα, αλλά θα δίνει δείγμα μέσα στην άδεια γενικά, σαν δασική υπηρεσία. Με εξώδικο του σε ΟΣΕ και Hellenic Train, οι μηχανοδηγοί είχαν προειδοποιήσει για την κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο με τους κορμούς. Ενώ εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Μεγάλη φωτιά έχουμε στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι. Ο Γιάννης Γιάκας στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Δίνουν μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή στην Ρόδο, Λίνα, οι πυροσβέστες. Κοντά στην περιοχή Μαριτσά είναι μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από μια αγροτοδασική έκταση. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες είναι κοντά σε κάποια σπίτια της περιοχής και σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι περισσότεροι από 60 πυροσβέστες και δύο ομάδες νοσοκομάντος που επιχειρούν στην περιοχή, ενώ 10 εναέρια μέσα έχουν φτάσει στη Ρόδο, 5 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη της πυροσβεστικής. Πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να θυμίσουμε, να επαναλάβουμε μάλλον, ότι είναι μια αρκετά δύσκολη πυρκαγιά, πνέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ενώ οι φλόγες, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι αυτή τη στιγμή κοντά σε σπίτια του οικισμού και κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες. Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα λεπτά πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και αν θα χρειαστεί να εκενωθούν κάποιες εγκαταστάσεις της περιοχής. Στην περιοχή Μαριτσά, λοιπόν, της Ρόδου, έχουμε μεγάλη φωτιά και είναι πολύ μεγάλη η πυροσβεστική δύναμη που έχει σπεύσει. 112, λοιπόν, για τους κατοίκους. Θα δούμε τα νεότερα στη συνέχεια, αν υπάρξουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννης Γιάκα. Στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων που διέπραταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΟΠΗ, κυρίες και κύριοι, με εικονικές συνταγογραφήσεις, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Ήρα Ορχάνη στην σύνδεσή μας που έχει τις λεπτομέρειες. Ήρα. Γιατροί δημοσίων δομών υγείας, Λίνα, κατηγορούνται ότι εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια συνταγογραφούσαν ψευδείς συνταγές χρησιμοποιώντας τα άμκα κυρίως αλλοδαπών που είτε δεν βρίσκονται πλέον στην χώρα είτε είναι έγκλειστα σε σοφρονιστικά καταστήματα. Άμκα ατόμων που δεν είχαν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την απάτη αυτή. Και άμκα ανασφάλιστων με μηδενική συμμετοχή, με την δαπάνη να βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ΕΟΠΗ, συνταγές τις οποίες στη συνέχεια πήγαιναν και τις εκτελούσαν σε φαρμακεία μελών των δύο αυτών οργανώσεων. Μάλιστα, ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ένας γενικός ιατρός, ο οποίος δεν κατοικεί στην Ελλάδα, παρόλα αυτά συνταγογραφεί κανονικά στην χώρα μας, ενώ φέρεται πως κάποια από τα σκευάσματα αυτά τα διέθετε στη συνέχεια στην χώρα στην οποία κατοικεί. Μιλάμε για μια ζημιά άνω των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, πάνω από 90.000 οι συνταγές με πολλά ναρκωτικά και ψυχοτρόπες ουσίες, φάρμακα τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στην χώρα μας ή και σε χώρες του εξωτερικού, ενώ Λίνα είναι χαρακτηριστική διάλογη των κατηγορούμενων για την δράση τους, με τον πρώτο να ακούγεται να λέει «Πες ότι θα το ξαναγράψουμε μερικές φορές επίτηδες, πες του με διάγνωση πόνου, για να φανεί ότι είναι για πόνο και όχι για επιληψία, για να φανεί ότι το παίρνει για πόνους», κατάλαβα, απαντά ο δεύτερος κατηγορούμενος, «για να φανεί καθαρά ότι είναι για πόνο και όχι ότι ήταν για επιληψία, για να δημιουργηθεί νέο ιστορικό για πόνο πλέον. Για τηλεφωνικά, άμα σου δώσω κανένα δύο άμκα να μπεις να το φτιάξεις, είμαστε εντάξει? Τώρα αυτή τη στιγμή, okay, φαίνεται να απαντά ο δεύτερος κατηγορούμενος. 16 συλλήψεις, Λίνα, με την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ήρα Ορχάνη. Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια αδίστακτων κουκουλοφόρων έζησαν τα ξημερώματα, κυρίες και κύριοι, τρεις νεαροί στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης. Η Αναστασία Αργυριάδου θα μας πει περισσότερα. Λίνα, πραγματικά έζησαν τον απόλυτο τρόμο οι τρεις νεαροί όταν πέντε άγνωστα άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και με βαριοπούλες στα χέρια έσπασαν τα τζάμια μπαλκονόπορτας και παραθυρού, έβαλαν στο σπίτι με σκοπό να τους ληστέψουν. Τους χτύπησαν άσχημα, μάλιστα έδεσαν και τους δύο σε καρέκλες, ενώ τον ιδιοκτήτη του σπιτιού τον μετέφεραν στο υπόγειο προκειμένου να βρουν και άλλα χρήματα. Εκείνος όμως κατάφερε να τους ξεφύγει πηδώντας από ένα παράθυρο. Τότε οι δράστες
φοβήθηκαν και εγκατέλειψαν την οικία, αφήνοντας όμως δεμένα τα δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν μετά στο νοσοκομείο. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τους λίστεψαν αναρπάζοντας 665 ευρώ και τα κινητά τους. Ωστόσο, πριν από λίγους μήνες, στο ίδιο σπίτι ο ιδιοκτήτης συγκατοικούσε με ένα ζευγάρι και είσαι και αυτό τον απόλυτο εφιάλτη. Είχαν μπει πάλι άγνωστοι με full face, τους είχαν δέσει σε καρέκλες και τους είχαν αφαιρέσει αντικείμενα αξίας καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό. Δύο πανομοιότυπες ληστείες σε διάστημα κάποιων μηνών. Κάπως περίεργο ακούγεται. Σοβαρά αυτό. Ερωτήματα στις αρχές που, όπως είπαμε, ναι, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Σε ευχαριστώ πολύ. Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι είναι ως τώρα τραγικός απολογισμός της υπερκαταιγίδας Μπόρις, κυρίες και κύριοι, που σάρωσε το Σαββατοκύριακο Ρουμανία, Αυστρία, Τσεχία και Πολωνία, βυθίζοντας τεράστιες εκτάσεις κάτω από το νερό. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές, καθώς σε διάστημα λίγων μόλις ωρών έπεσε νερό που αντιστοιχεί σε 3 μήνες, ποτάμια υπερχείλησαν, φράγματα έσπασαν και χιλιάδες κάτοικοι υποχρεώθηκαν και στις 4 χώρες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τσεχία. Το 80% της πόλης Κνόβα έχει βυθιστεί κάτω από το νερό, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να είναι εξαιρετικά δύσκολες για ένα μέρος όπου κατοικούν 23.000 άνθρωποι. Οι αρχές έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να απεγκλωβίσουν κατοίκους στις πλημμυρισμένες περιοχές. Η καταιγίδα Μπόρις άφησε πίσω τη σε διάρκεια 3 ημερών ύψη νερού που πέφτουν σε 3 μήνες. Σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης είναι γνωστό ότι η κλιματική αλλαγή παίζει ρόλο στην αύξηση του κινδύνου πλημμυρών. Και οι εκθέσεις της IPCC έχουν δείξει ότι έχουμε ήδη παρατηρήσει μια αυξητική τάση στις έντονες βροχοπτώσεις, στις επιφανειακές και ποτάμιες πλημμύρες. Και τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη για περαιτέρω αυξήσεις στο μέλλον. Στο βόρειο τμήμα της Τσεχικής Δημοκρατίας, περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα. Εικόνες θεομηνίας και σε Αυστρία. Όλη η επαρχία της Κάτω Αυστρίας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση καταστροφής. Αρκετά τρένα έχουν ακυρωθεί, τμήματα του υπόγειου σιδηροδρόμου της Βιέννης έχουν κλείσει. Οι συγκοινωνίες παρέλυσαν. Σλοβακία. Δρόμοι ποτάμια και οι αρχές παλεύουν ασταμάτητα. Πριάτελια, pozdravujem vás zo Záhoria. Sú tu obce, ktoré sú postihnuté silným dažďom a záplavami. Naši hasiči, policajti, dobrovoľní hasiči, ale aj vojaci robia všetko preto, aby pomohli ochrániť život, zdravie, ale aj majetok ľudí. Veľká vďaka za ich nasadenie. Urobíme všetko preto, aby sme tú situáciu mali pod kontrolou. Verím, že počasie sa umudrí a s tým príde aj zlepšenie tej situácie. Dávajte si prosím pozor. Urobíme všetko preto, aby sme vás chránili. Polónia. Ποτάμια υπερχειλίζουν. Ο ποταμός Νάισε μετατρέπεται σε ορμητικός καταράκτης. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τούσκ, κήρυξε κατάσταση φυσικής καταστροφής. Μια γέφυρα κατέρευσε στην ιστορική πολωνική πόλη Γκουουχουάζη, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία. Ο ποταμός Μπιάλα μένεται στην νοτιοδυτική πολωνική πόλη. Ένα άτομο πνίγηκε στην περιοχή Κλότσκο, ενώ 1.600 άνθρωποι περίπου έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η στάθμη του τοπικού ποταμού ανέβηκε στα 6,7 μέτρα, πολύ πάνω από το επίπεδο συναγερμού των 2,4 μέτρων. Ρουμανία. Το νερό μπαίνει στα σπίτια και καταστρέφει τα πάντα. 5.000 σπίτια στη Ρουμανία καταστράφηκαν. Διασώστες κουβαλούν στα χέρια ηλικιωμένους για να τους απεγκλωβίσουν. Τουλάχιστον 6 οι νεκροί. Άνθρωποι περπατάνε μέσα στα πλημμυρισμένα σπίτια τους. Κοιτάνε απελπισμένοι τις καταστροφές. Κλαίνε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της εκφράζει την αλληλεγγύη της στους πληγέντες. Εγκάρδη αλληλεγγύη σε όλους τους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Αυστρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν για την ακούραστη δουλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει. Τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί από την Πολωνία μέχρι τη Ρουμανία και δεκάδες οι αγνοούμενοι. Νέα χτυπήματα προς το Κίεβο από τη Ρωσία είχαν σαν αποτέλεσμα την καταστροφή υποδομών ενέργειας και δημόσιων κτηρίων, με την Ουκρανία να ανακοινώνει πως κατέριψε το μεγαλύτερο ποσοστό των πυράβλων και των drones που εκτοξεύθηκαν από την ρωσική επικράτεια. Η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο. Ο ρωσικός στρατός εξαπολύει επίθεση με drones στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
Από τα χτυπήματα των Ρώσων βομβαρδίστηκαν πολυκατοικίες αλλά και δημόσια κτίρια. Η Ουκρανική αεράμινα προσπάθησε να αναχαιτήσει τις επιθέσεις. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει έκκληση για άλλη μια φορά να επιτραπεί στη χώρα του να χρησιμοποιήσει πυράβλους για χτυπήματα μεγάλου βεληνικού στο ρωσικό έδαφος. Οι προτεστάβεται цьому дорогу можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності, щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидно логічне рішення. Όλα αυτά την ώρα που Ουκρανία και Ρωσία μάχονται σκληρά για τον έλεγχο του Ποκρόφσκ. Οι σφοδρές μάχες στην περιοχή έχουν γίνει το επίκεντρο του πολέμου, καθώς το Ποκρόφσκ βρίσκεται 50 χιλιόμετρα μακριά από τον Ντονιέτσκ. Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να περικυκλώσουν την πόλη, ενώ τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να αποθήσουν τους Ρώσους. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις ανακάμπτουν στο Κούρσκ, απελευθερώνοντας οικισμούς που είχαν καταλάβει οι Ουκρανοί πριν λίγες ημέρες. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.